Λοιπόν, λέγομαι Έφη Χριστοπούλου, είμαι χημικός εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. 35 χρόνια στο ελαιόλαδο, σε χημικές αναλύσεις και σε οργανωληπτική αξιολόγηση. Και τώρα εδώ βρίσκομαι στη Σιτία για μια ημερίδα που έχει διοργανωθεί με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας. Σε αυτήν εγώ θα παρουσιάσω το θέμα καλές πρακτικές και ποιότητα παρθένου ελαιολάδου. Το παρθένο ελαιόλαδο εννοούμε το ελαιόλαδο που βγαίνει στο ελαιοτριβείο, το οποίο όμως βέβαια δεν μπορεί να είναι πάντα εξαιρετικό παρθένο αν δεν έχει στηρίσει όλες τις καλές διαδικασίες. Θα αναφερθώ λοιπόν σε όλα τα στάδια της ζωής του ελαιολάδου, από το ελαιόδενδρο μέχρι την κατανάλωσή του στο ράφι του σούπερ μάρκετ και μέχρι που θα το πάρει ο καταναλωτής και θα τελειώσει και η ζωή του. Και θα αναφέρω σε κάθε σημείο τι πρέπει να προσέχουν οι ανάλογοι υπεύθυνοι, δηλαδή στον ελαιόνα οι παραγωγοί, οι ελαιοκαλλιεργητές, στο ελαιοτριβείο οι ελαιοτριβείς και μετά πλέον στη διακίνηση του ελαιολάδου οι τυποποιητές, οι μεταφορείς, γενικά αυτοί που ασχολούνται με την εμπορία του ελαιολάδου. Όλα αυτά τα στάδια. Θα μιλήσω για τους επιμολυντές του ελαιολάδου. Οι επιμολυντές είναι ουσίες ανεπιθύμητες και ξένες προς το λάδι, χημικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να το καταστήσουν και βλαβερό στην υγεία. Έτσι, το προϊόν αυτό το λάδι, από ένα ωφέλιμο προϊόν θρεπτικό υγιεινό, μπορεί να καταστεί ακατάλληλο. Με τα κατάλληλα όμως προληπτικά μέτρα, τα οποία μπορούμε να πάρουμε τόσο στο στάδιο της παραγωγής του λαδιού, της συγκομιδής, της παραγωγής, της καλλιέργειας δηλαδή, της συγκομιδής κατόπιν της μεταφοράς του στο ελαιουργείο, όσο και τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε μέσα στο ελαιουργείο, μπορούμε να το προφυλάξουμε από αυτές τις ουσίες. Η σημερινή μου ομιλία έχει σαν θέμα τους ισχυρισμούς υγείας που υπάρχουν για το ελαιόλαδο. Με αφορμή τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012, που αναφέρει ρητούς ισχυρισμούς υγείας για τις πολυφενόλες του ελαιολάδου, θα υπάρξει μία μικρή συζήτηση για πιθανές ασάφειες που υπάρχουν και για την θέση των δικών μας ελαιολάδων στον ευρωπαϊκό χώρο σε σχέση με το νομοθέτημα αυτό. Η θέση των δικών μας ελαιολάδων στον ευρωπαϊκό χώρο είναι... Όσον αφορά την ποιότητά τους, φυσικά είναι τα καλύτερα λάδια που υπάρχουν. Όμως βάσει αυτού του νομοθετήματος, και αυτό θα αναπτύξω λίγο, βάσει αυτού του νομοθετήματος που υπάρχει, υπάρχουν κάποιες ασάφειες σε σχέση με το ποια φαινολικά πρέπει να περιέχονται μέσα στα ελαιόλαδα, για να μπορούν να αναγράφονται στην ετικέτα τους, να αναγράφεται ο συγκεκριμένος ισχυρισμός υγείας για τις ποσότητες και για τα είδη των πολυφενολών που υποτίθεται ότι έχουν την επίδραση, την πολύ καλή επίδραση αυτή στην υγεία του ανθρώπου.